καλημερίσουμε τον Ορφέα Περίδη. Καλημέρα σας, κύριε Περίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε ο Μπάμπης, ο Μπατμανίδης, και εγώ είμαι ο Άκης, ναι, ο Σακισλόγλου. Και παρότι το ραδιόφωνο είναι αθλητικό και εσείς, ναι, είστε ένας τραγουδοποιός, λέω στον κόσμο ότι είστε και ένας άνθρωπος που γνωρίζει από ποδόσφαιρο, έτσι. Κοιτάξτε, όσο γνωρίζουμε όσοι παίξαμε στη μικρή μας ηλικία. Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Ορφέα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχουμε κοντά μας. Σε ακούμε, σε γουστάρουμε. Και εγώ σας... Και για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μιλήσω με εσάς, με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Να σας πω για την παράσταση σήμερα. Βεβαίως, ναι. Και ό,τι άλλο θέλετε να σας έτσι, πω. Έτσι, έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις. Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις. Και άνθρωποι από το χώρο, ας πούμε ο Βανώλης ο Λιδάκης μου είχε πει εμένα, μου λέει τον Περίδη, μην το βλέπεις έτσι που είναι ήσυχος. Έπαιζε μπάλα, λέει, και ήταν και μπαλαδόφατσα μεγάλη. Α, μετά αφοσιώθηκε, λέει, στην κιθάρα. Το έχει το σουλούπι. Τι θέση θα τον έκανες. Το σουλούπι. Τι θέση θα τον έκανες. Αμυντικό. Είναι ή κεντρικό αμυντικό, αλλά η στέκα, ο αδύνατος, ο φτερό αμυντικός που γνωρίζει και από μπάλα, Παύλο Κοντρέρας στυλ θα τον έκανα. Ξέρει να δώσει πάσα. Ή το center for που με μία επαφή θα κάνει τον γκολ. Θα ελιχθεί δηλαδή ανάμεσα στους αμυντικούς και θα κάνει τον γκολ. Θα είναι λίγο Σλάνταν Μουσλίμοβιτς δηλαδή. Εκεί τον κόβω. Τι πιάσαμε. Παρόλα αυτά στον πρώτο δίσκο, ναι, στο Αχ ψυχή μου φαντασμένη, ας πούμε, τα δύο τραγούδια που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και σε γνωρίσαμε από εκεί, δηλαδή το Derby Hooligans και το Σικέ, είναι τραγούδια με αυτοκριτική, με μια διάθεση έτσι λίγο καταγγελτική, με πολιτική χρειά, με κοινωνικά έτσι μηνύματα, και μας είχε εκπλήξει πολύ ευχάριστα όταν τα είχαμε ακούσει. Και αυτά ακούγαμε λίγο πριν σε βγάλουμε στον αέρα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, έχει και μια κοινωνική, ας πούμε, μεριά το ποδόσφαιρο, και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι μπορώ να συζητήσω τώρα πάνω σε αυτό, διότι όπως περνάει κρίση όλα τα θέματα στην Ελλάδα, περνάει και το ποδόσφαιρο, περνάει και η τέχνη, περνάνε όλα, όλα κρίνονται εν πάση περιπτώσει και όλα δοκιμάζονται στις μέρες μας. Περί αυτού εγώ τι μπορώ να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι θέση έπαιζες, δεν μάθαμε. Τι θέση έπαιζες όντως. Τι θέση έπαιζα. Στο κέντρο έπαιζα. Πάλι τα πολιτικά μηνύματα. Έχει πολιτική χρειά το συγκεκριμένο. Κέντρο και αριστερά ή κέντρο και δεξιά. Κέντρο, κοιτάξτε, εγώ είμαι δεξιοπόδης. Οπότε δεξιά έπαιζα, αλλά στην αριστερή μεριά την έφερα την μπάλα. Σαν τη σημερινή κυβέρνηση και τα δύο. Δεξιά όπως σε βλέπουμε ή όπως μας βλέπεις. Ακούστε, τώρα έτσι, έτσι όπως τα λέμε, κοιτάξτε, δεξιά και αριστερά. Τι να σας πω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ό,τι και να πιστεύει κανείς, ό,τι όποιες πολιτικές πεπιθήσεις και να έχει, από όπου και να προέρχεται πολιτικά, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση με νέους ανθρώπους. Και ό,τι και να πιστεύει κανείς πολιτικά, είναι υποχρεωμένος να στηρίξει τους νέους ανθρώπους. Γιατί έχω την εντύπωση πως όποιος δεν στηρίζει τους νέους ανθρώπους δεν έχει αύριο. Ακριβώς. Τώρα, τι να σας πω. Το είπατε, και επειδή ακριβώς θα μπορούσαμε η συζήτηση που κάνουμε να μην είναι πολιτική αλλά να είναι ποδοσφαιρική, τα ίδια συμβαίνουν και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίζουν οι νέοι. Μέχρι τα 25 θεωρείσαι ταλέντο. Χωρίς καμία αμφιβολία, δηλαδή αυτό το θαύμα, ας πούμε, να παίρνει παιδιά από τις ακαδημίες, ας πούμε, και να τους κάνει ποδοσφαιριστές με αξιώσεις, αυτό είναι ένα θαύμα. Ναι. Και συμβαίνει παντού, η ίδια η φύση μας το διδάσκει, ότι κάποια στιγμή έρχεται το νέο. Δεν μπορεί να μένουμε προσκολλημένοι. Είναι μοιραίο, είναι πώς το λένε, είναι φυσική διαδικασία. Ναι, ναι. Ορφέα, τώρα...
Εγώ θα σου πω, θα σου πω τη μνήμη που έχω από το δικό σου ξεκίνημα στη δισκογραφία, γιατί επειδή τώρα εμείς παλιώσαμε στο χώρο, όλο λέμε και εμείς νέοι ότι είμαστε τα ραδιόφωνα, αλλά πλάκα τον πρώτο σου δίσκο είχα την τιμή να τον παίξω όντας ραδιοφωνικός παραγωγός όταν κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Μου θυμάμαι ότι ναι, έδωσες μια παράσταση το 1994 το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη και έπεφτε ρε μπαγάσα πάνω στην ημέρα που ο ΠΑΟΚ έπαιζε το δεύτερο παιχνίδι του με τη Στεφανέλ στην Τεριέστη, στο τελικό που παίζαμε στο μπάσκετ. Και σε πληροφορώ ότι έχασα τον αγώνα. Βέβαια, ήμουν λίγο καβατζωμένος ότι θα το πάρουμε τελικά. Γιατί το πρώτο μάτι ήταν στη Θεσσαλονίκη και είχαμε κερδίσει. Με μεγαλούτσικη διαφορά, νομίζω 10 πόντους. Και πήγαμε εκεί και σε είδαμε σε ένα κλαμπ του Μήλου που ήταν γεμάτο. Και εντυπωσιαστήκαμε. Λέμε, μα τον ξέρει τόσος κόσμος. Ενώ είναι τόσο καινούριος στην δισκογραφία. Και νομίζω ότι εκείνη η εποχή, πρώτος δίσκος σου, Μήλος, που ήταν τότε στα πολύ επάνω του ο Μήλος στη Θεσσαλονίκη, και ράδιο-ράδιο σαν ραδιόφωνα, ανατολικός παρατηρητής, αυτά τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης που παίζανε ποιοτική μουσική, έγινε ένα ναι, απίστευτο δικό σου ξεπέταγμα. Εντάξει, το γνώρισε και από τον Νίκο τον Παπάζογλου ο κόσμος, ο οποίος σαν ναι. σήμερα γεννήθηκε κιόλας. Είχε κυκλοφορήσει τότε η επανεκτέ... Ναι, είχε πρώτα το Φεύγω. Πρώτα το έβγαλε ο Παπάζογλου, έτσι, στο δικό στα σύνεργα. Ασφαλώς στον Νίκο Παπάζογλου χρωστάω την παρουσία μου στο δισκογραφικό χώρο. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος με τίμησε και με βοήθησε να βγω στον ερμηνικά κλειστό χώρο τότε που ήταν, όπως ήταν η δισκογραφία στις αρχές του 90. Στον Νίκο λοιπόν χρωστάω πολλά. Είχε τραγουδήσει πρώτος το Φεύγω, το Μάτια μου, και το θέλω να κάνω, θα το θέλω τραγικό σε ένα δίσκο που είχε κάνει που λεγόταν Σύνεργα. Είχε τηλεφωνήσει το 89. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και ευχαριστώ που το αναφέρατε, δηλαδή, διότι ήταν καθοριστική η βοήθειά του στα πρώτα μου βήματα. Ναι. Άκη μου επιτρέπεις να πω κάτι. Βέβαια, στον Ορφέα. Λοιπόν, Ορφέα, έχουμε και εμείς μια μπαντούλα, σκαρούμε τραγουδάκι και τα λοιπά, και να σου πω ότι σε κλέβουμε. Παίρνουμε μελωδίες και λέμε αμάν αυτό θυμίζει Περίδη, ξέρω εγώ. Και έχουμε μια πορεία έτσι προσωπική. Τώρα δεν ξέρω, θα την πω εγώ στον αέρα. Καταρχήν να σου πω ότι η μοναδική κοπέλα της μπάντας, η Αλεξάνδρα, είναι τρελαμένη μαζί σου, είναι μεγάλη φαν. Να την πάρεις στην ορχήστρα κάποτε. Πολύ εργαλείο αυτό το πράγμα. Τα τραγούδια σου μου φέρουν και λίγο, ας πούμε, σε πιο λαϊκότροπα, ρε παιδί μου, σε πιο βάρη νταλκαδιάρικο, κάποιοι το λένε σκυλάδικο και τέτοια, με μια διαφορετική ενορχήστρωση. Ναι. Το έχει κάνει και ο Καράς εξάλλου. Έχει πάρει τραγούδι σου. Και εσύ το έχεις αυτό λίγο, όχι διακομωδήσει, αλλά στο τραγούδι κάτι μου κρύβεις. Όταν βγήκε και το έπαιζε ζωντανά, έλεγες λίγο κι εσύ ότι και τώρα ένα πολύ λαϊκό, ρε παιδί μου. Πιο λαϊκό από ό,τι γράφω συνήθως. Κοιτάξτε, εγώ λαϊκά τραγούδια αισθάνομαι ότι γράφω. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως, παίζω σε... γράφω σε διάφορα στυλ. Αυτό με ικανοποιεί και έτσι εκφράζομαι, εν πάση περιπτώσει, ποικιλοτρόπως. Αλλά εάν ήθελε να με ρωτήσει κανείς τι τραγούδια γράφω, θα έλεγα λαϊκά τραγούδια τι γράφω. Δεν ξέρω τώρα. Καμιά φορά μπορεί να έχουν ένα στοιχείο έτσι δυτικότροπο. Γιατί κακά τα ψέματα και τα λαϊκά τραγούδια έχουν υποστεί μια δυτικοποίηση με μια έννοια, αλλά κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει λαϊκά τραγούδια, ναι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Τώρα για απόψε, ένα τελευταίο έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Τι να περιμένουμε? Απόψε θα παίξω, θα έχω κάνει μια επιλογή από 7 CD. DJ θα παίξεις?
DJ θα παίξεις. DJ set. Όχι, έχω κάνει μια επιλογή από, από το υλικό που θα παίξω ζωντανά. Θα παίξω δύο καινούρια τραγούδια. Θα παίξω τραγούδια από συνεργασίες που έχω κάνει με τον Σοκράτη Μάλαμα, με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, με τον Μανώλη Φάμελο. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, τραγούδια που έχω αγαπήσει άλλων συναδέλφων, και φυσικά να μην ξεχάσω να αναφέρω τους αγαπημένους και τους εκλεκτούς συνεργάτες, τον Αλέξανδρο Ιακώβου στο βιολί, τον Δαμουράκη τον Θοδωρή στο λαούτο στην κιθάρα, την Εύη την Κανέλου στα κρουστά και τον Κώστα Σταυρόπουλο στο μπάσο και στο πιάνο. Ωραία. Αυτοί είναι οι συνεργάτες μου. Και μια πεντάδα είμαστε. Μια χαρά, πεντάδα. Τους κάνουμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι. Θα σας παίξουμε ένα. Ή ένα 5x5 στο ποδόσφαιρο. Και γύρω γύρω 10.30 έτσι, στο κλαμπ του Μήλου. Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε. Να είσαι καλά, Ορφέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ.